Μπροστινή παλιά για τον Όρε. Αυτός δεξιά για τον Σιντιχάκη. Όρε, Κουσουλάκης και κεφαλιά του Σιντιχάκη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το φάουλ θα χτυπήσει ο Κυράστας. Ο Παπαδόπουλος κεφαλιά, ο Νικολούδης δεύτερη κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Στο 42ο λεπτό θα ξαναδούμε τη φάση αυτή. Από την κεφαλιά του Παπαδόπουλου προς τον Νικολούδη, με κεφαλιά ο διεθνής μέσος του Ολυμπιακού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Όφι Ολυμπιακός στο κατάμεστο γήπεδο του Όφι. Ο Κουσουλάκης εκεί θα σπρωχθεί, θα κερδίσει το φάουλ από τον Κορονάκη. Εκτελείται γρήγορα Κυράστας, η κεφαλιά από τον Βλάχο και πάλι όμως ο Κυράστας για τον Ολυμπιακό. Θα κάνει τη σέντρα στα αριστερά. Ο Δράκος για τον Όφι είναι αυτός που θα πετάξει την μπάλα μπροστά για τον Νόρε. Και με τη μία με τον Σιντιχάκη ο Όφι. Και πάλι ο Όρε. Ο Σιντιχάκης εκεί πιάνει την κεφαλιά και είναι το γκολ για την ομάδα του Όφι. Το 1-0. Ο Ολυμπιακός που περνάει στην επίθεση με τον Γκαλάκο να αφήνει στον Κυράστα. Η σέντρα με τη μία. Εκεί κεφαλιά προς τα πίσω, ο Ορφανός θα κάνει την τρίπλα, θα αφήνει στον Περσία το σουτ, μπλοκάρει όμως τον τερματοφύλακα του Όφη. Ο Γαλάκος για τον Ολυμπιακό εκτελεί το κόρνερ, ψιλοκρεμαστά η κεφαλιά του Παπαδόπουλου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ορφανός εκεί δεν μπορεί, οι κόντρες ο Πουπάκης μπλοκάρει και πάλι οι Ερυθρολευκοί έχουν κερδίσει αυτό το φάουλ με τον Κυράστα, θα το εκτελεί. Η κεφαλιά του Παπαδόπουλου, δεύτερη κεφαλιά και το γκολ το 1-1 με τον Νικολούδη. Ισοφάριση για τον Ολυμπιακό με τον Νικολούδη στο 42 να ισοφαρίζει για τους Ερυθρόλευκους. Από το φάουλ του Κυράστα, κεφαλιά του Παπαδόπουλου, ο Νικολούδης με κεφαλιά θα ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Βλάχος εκεί δεν μπορεί να διώξει. Αναστόπουλος με τον Γαλάκο να κάνει το σουτ, διώχνει όμως ο Πουπάκης και με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει. Ξανά ο Ολυμπιακός στην επίθεση με την παλιά για τον Ορφανό που πάει στο τετατέ. Το σουτ διώχνει ο Πουπάκης, κράτησε έτσι το 1-1 για την ομάδα του. Ο Κίρισιτς αυτό το φάουλ για την ομάδα του Όφη. Σκορ παραμένει ισόπαλο στο 1-1, ο Κίρισιτς πάει για απευθείας εκτέλεση, ο Σαργκάνης δεν μπορεί να μπλοκάρει, δεύτερο σουτ, τώρα ο Σαργκάνης θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός με τον Περσία και τον Αναστόπουλο, ο Λεμονής τώρα. Ο Λεμονής ο οποίος θα κάνει τις τρίπλες, εκεί υπάρχει ανατροπή, όμως ο διαιτητής λέει τίποτα από την ανατροπή του Βλάχου.